Με νέα υγειονομικά πρωτόκολλα επαναλειτουργούν από το πρωί και τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας που άνοιξαν σήμερα στο πλαίσιο της περαιτέρω χαλάρωσης των έκτακτων μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού. Εκπρόσωποι του Συνδικάτου Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων στην Αχαΐα χαρακτηρίζουν την κατάσταση τραγική, καθώς η πλειοψηφία των ξενοδοχείων δεν άνοιξε σήμερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για χιλιάδες εργαζόμενους. Κάναμε σήμερα ως Συνδικάτο την περιοδία μας στα ξενοδοχεία. Τις προηγούμενες μέρες ήμασταν στα επισιτιστικά καταστήματα. Έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του τι γίνεται. Αυτό που διαπιστώσαμε σήμερα είναι ότι τα περισσότερα από τα μισά ξενοδοχεία, μη σας πω η πλειοψηφία, επιλέγουν να μην ανοίξουν σήμερα, βρίσκοντας αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στον κλάδο πραγματικά στον αέρα. Αρκετοί ξενοδόχοι επιλέγουν να ανοίξουν σταδιακά μέχρι τις αρχές Ιουλίου, είτε γιατί δεν έχουν πληρότητα, είτε γιατί προετοιμάζονται για την εφαρμογή όσων απαιτούνται, μεταξύ των οποίων και το ζήτημα γιατρού αναφοράς στα ξενοδοχεία που διαθέτουν πάνω από 50 κλίνες. Αρκετοί νέοι, μάλιστα ηλικίας 25 έως 35 ετών, έχουν βρεθεί σε διέξοδο, καθώς περίμεναν να φύγουν για σεζόν, ωστόσο τελικά θα παραμείνουν στην ανεργία. Η κατάσταση γενικά στον επισιτισμό μπορούμε να την περιγράψουμε ως απλά τραγική. Οι περισσότεροι που ήταν να δουλέψουν, να φύγουν για σεζόν, είναι στην πόλη, δεν έχει φύγει κανένας από ό,τι μιλάμε, από ό,τι είμαστε σε επικοινωνία με τους συναδέλφους του κλάδου. Η πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι. Είναι νέοι άνθρωποι από 25 μέχρι 35 χρόνων, που είναι σε απόλυτη αυτή τη στιγμή αγανάκτηση. Γι' αυτό και καλούμε στις 11 του μήνα, στις 7 η ώρα το απόγευμα, μαζικά τους εργαζόμενους στον κλάδο, μπροστά από το εργατικό κέντρο, στο συλλαλητήριο που διοργανώνουμε. Την ίδια στιγμή, στην ΚΙΑ για την λειτουργία των ξενοδοχείων, ξεχωρίζει η θέσπιση του σήματος πιστοποίησης που φέρει τον τίτλο Health First και το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020. Το εν λόγω σήμα θα αναρτάται σε εμφανές σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος και θα αποδεικνύει ότι η επιχείρηση τηρεί τα πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου. Για τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, το σήμα χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτηση της επιχείρησης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του στο www.mintour.gov.gr.